με τον Δημήτρη τον Λόλα. Δημήτρη, 3-3. Πώς νιώθεις? Σαν νέο στην ομάδα, γενικά η ομάδα φέτος είναι καινούρια. Το ξεκίνημα είναι ιδανικό. Το να ξεκινάς με 3 νίκες στο πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά δείχνουμε ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο. Που δεν κοιτάει μόνο το αποτέλεσμα, μόνο την νίκη. Αλλά προσπαθεί να παίξει σωστό μπάσκετ ανά πάσα ώρα και στιγμή στο παρκέ. Και αυτό φάνηκε και σήμερα. Που ενώ διαφορά ήταν σε ψηλά επίπεδα, δεν χαλαρώσαμε. Και παίξαμε δυνατά ως το τέλος. Και σήμερα είμαι διπλά χαρούμενος γιατί στην ουσία επέστρεψα. Αυτό ήταν η επόμενη, επόμενη ερώτηση. Ανεβάζεις και σταδιακά ρυθμούς. Χαίρομαι το επίπεδο σου είναι, χωρίς να σε εκθιάσουμε, βέβαια είναι πάρα πολύ ψηλό. Δίνεις και σιγά σιγά και συνακλιματίζεις όχι στην ομάδα αλλά στα παιχνίδια πια. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και με το χολαργό πήρες συμμετοχή. Σήμερα πήρες περισσότερη. Πώς νιώθεις? Νιώθεις καλύτερα? Νιώθεις αυτοπεποίθηση πια? Έχω περάσει ένα πολύ δύσκολο διάστημα με τον τραυματισμό μου. Τον ξεπερνάω όμως να αφήνω πίσω σιγά σιγά. Και νιώθω δυνατός και έτοιμος να βοηθήσω και την ομάδα. Την κατηγορία την ξέρεις, έχεις παίξει σε υψηλό επίπεδο. Είναι δύσκολη, έτσι? Είναι πολύ δύσκολη. Το έχουμε ξαναπεί ότι η κατηγορία φέτος είναι κάθε αγωνιστική είναι πολύ δύσκολη. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε για κανένα λόγο. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό και εξίσου δύσκολο με όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Και για τον κόσμο τι έχεις να πεις? Για τον κόσμο, εντάξει, είναι από 3 μάτς έχουμε παίξει ως τώρα. Έδωσε προτερό παρόν και στα 3. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και εμείς να το αναδομήσουμε σε κάθε αγωνιστική. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.